Ένα από τα μεγαλύτερα trends στα κτηρονομίσματα για το 2024 και 2025 αναμένεται να είναι το gaming. Γι' αυτό σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου τις δικές μου 5 προσωπικές επιλογές κτηρονομισμάτων που έχουν να κάνουν με το gaming για αυτό το bullrun κύκλο 2024-2025 και μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο γιατί αυτός ο κλάδος αναμένεται να πάρει φωτιά σε αυτό το bullrun κύκλο. Ήδη έχουν επενδυθεί πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2023 και άλλα τόσα θα επενδυθούν και στο bullrun κύκλο. Έχουμε ήδη εκατοντάδες gaming projects στην αγορά και εκατοντάδες άλλα να δούμε στο μέλλον και σε γενικές γραμμές πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη παίζουν παιχνίδια καθημερινά. Είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι να μεταβούν και στα παιχνίδια που είναι στο blockchain και να μπορούν να κερδίσουν κιόλας και να κατέχουν μέρος του παιχνιδιού και να μην είναι απλώς θεατές όπως είναι στα μεγαλύτερα παιχνίδια Warcraft και τα διάφορα που λίγο πολύ ξέρετε περισσότερα από εσάς. Και όπως πάντα πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα, μείνε συντονισμένο στο cryptonea.gr. Δες και την ακαδημία μας για να ετοιμαστείς για τις τεράστιες ευκαιρίες που θα έχουμε σε αυτό το bullrun κύκλο. Link στην περιγραφή του βίντεο και πάμε να δούμε τώρα τα games αυτά, ξεκινώντας από το πρώτο, το οποίο είναι το Immutable X. Το Immutable X, το ξέρετε και περισσότερο από εσάς, είναι το νούμερο ένα game αυτή τη στιγμή στην αγορά, με μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα που έχουμε. Με ένα τεράστιο ecosystem και συνεργασίες στο κλάδο, τα παιχνίδια στο Immutable X είναι υψηλής ποιότητας και γραφικών, τα οποία αξίζει λοιπόν κάποιος και να παίζει κιόλας να περνάει την ώρα του. Δεν είναι αυτός ο στόχος στο βίντεο, αλλά το λέω περισσότερο για την αξία του project και ότι είναι ελκυστικό ακόμα και σαν παιχνίδι κάποιος να παίξει στα παιχνίδια στο Immutable X. Και φυσικά κοινότητα με εκατομμύρια και χρήστες, holders κτλ. Και αν κάνετε μια βόλτα στο Twitter, θα δείτε ότι υπάρχει συνεχώς εξέλιξη σε αυτό το project. Και ένα από τα βασικότερα κριτήρια σε ένα project για να δεις τις προοπτικές του είναι να δεις αν έχει συνεχής εξέλιξη όσον αφορά τη δημιουργία, την ανάπτυξη, συνεργασίες κτλ. Και αυτό είναι ένα από τα top projects, είναι ήδη αυτή τη στιγμή στα αλήθεια στο top 31 τη στιγμή που κάνω το βίντεο και με μια κεφαλαιοποίηση των 3 δισεκατομμυρίων. Ξέρω ότι στους περισσότερους αυτό μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή αρκετά μεγάλο project και ότι ίσως να μην έχει πολλές προοπτικές για μεγάλη απόδοση κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που αναμένονται να υπάρχουν στο industry, αυτό το project είναι πολύ εύκολο να γίνει targeted από τους institutional investors, από θεσμικούς επενδυτές. Όπως έγινε και το Axie Infinity στο προηγούμενο bullrun κύκλο κτλ. Και αυτή τη στιγμή τις καλύτερες προοπτικές γι' αυτό τις έχει το Immutable X. Το να κάνει ένα 10x από αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο bullrun κύκλο είναι το λιγότερο. Αν συνεχίζει να διατηρηθεί στα επίπεδα που διατηρείται μέχρι στιγμής, το οποίο έχει λοιπόν τις καλύτερες προοπτικές αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο game έχουμε στα αλήθεια στην αγορά. Και για να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει κάποια εξασφάλιση όσον αφορά την απόδοση του ότι θα είναι guarantee 10x. Μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να είναι ακόμα και παραπάνω. Θα μπορούσε να φτάσει και 20x στα αλήθεια. Σαν προοπτικές έχει τεράστιες. Και θα μπορούσε να είναι ένα από τα project που θα μπορούσαμε να δούμε σε αυτό το bullrun κύκλο να εισχωρεί στα top 10. Στην αγορά. Και αυτό λοιπόν είναι κάπως μια πιο συντηρητική και σταθερή και ασφαλή επένδυση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα games που θα δούμε. Θα δούμε και άλλα με χαμηλή κεφαλαιοποίηση που έχουν αυτή τη στιγμή στα 30-35 ή σε άλλα που είναι σε pre-sale ευκαιρίες και θα σου πω στη συνέχεια το βίντεο πώς μπορείς να μπεις ακόμα και σε private sales σε διάφορα games και να έχεις αποδόσεις 50-106 ή και χιλιάδες που έχουμε δει και σε προηγούμενους bullrun κύκλους, αλλά ταυτόχρονα έχουν και ένα τεράστιο ρίσκο. Και πάμε στο game νούμερο 2 που είναι το Big Time. Το Big Time είναι εδώ και 2 χρόνια στην αγορά, πρώτα σαν παιχνίδι με απίστευτα καλά γραφικά. Το έχω κάνει βίντεο και στο παρελθόν. Έχει τεράστια κοινότητα εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Και μία από τις έξυπνες στρατηγικές που έχει κάνει το Big Time είναι ότι έχει ενώσει τους gamers, τους traditional gamers, στο Big Time. Και αυτό θα το δείτε απλώς αν κάνετε μια βόλτα στο Twitter του και να δείτε πόσοι gamers, traditional gamers που παίζουν διάφορα γνωστά παιχνίδια, συμμετέχουν και παίζουν και στο Big Time. Και το ecosystem του Big Time έχει χτιστεί με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, έτσι ώστε κάποιος καθώς παίζει μέσα στο ecosystem να κερδίζει NFTs ή να αγοράσει και lands και παίζοντας να κερδίζει και tokens. Οπότε μπορεί να κερδίσει πραγματικά χρήματα. Αυτή τη στιγμή το token είναι στα 55 cent δολαρίου με κεφαλαιοποίηση 170 εκατομμυρίων. Σε σύγκριση με τις προοπτικές του είναι αρκετά χαμηλά. Και αυτό το project το είχα ήδη αναφέρει σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που είχα πει για projects με χαμηλή κεφαλαιοποίηση και καλές προοπτικές και από τότε μέχρι τώρα πρέπει να είναι ήδη πάνω από 100%. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Big Time μπορείς να δεις και άλλα βίντεο που έχω στο κανάλι για να έχεις την ολοκληρωμένη εικόνα. Επίσης μπορείς να δεις και στα website τους και να κάνεις τη δική σου έρευνα. Νούμερο 3, το CDFi. Το CDFi από μόνο του είναι ένα κρυπτονόμισμα το οποίο έχει προοπτικές σύμφωνα με το ecosystem του, γιατί έχει launchpad με καινούρια παιχνίδια που βγαίνουν στην αγορά και μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε pre-sales. Αυτά τα projects έχουν συνήθως τεράστιες αποδόσεις. Ταυτόχρονα και ρίσκο, γιατί μπορεί να πέσουν αρκετά χαμηλά και κάποιος να χάσει μέχρι και το 90% του portfolio του ή ακόμα και τελείως
τελείως. Αλλά τα projects τα οποία τρέξανε στο launchpad του CDFi στο τελευταίο που ήταν κύκλο είχαν κάποιες αποδόσεις μέχρι 4.400%. Αν ψάχνεις για τέτοιες ευκαιρίες με τεράστιο ρίσκο, θα μπορούσες να δεις και σε αυτό το project. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό είναι ότι πρέπει να αγοράσεις CDFi token και να κάνεις hold και staking στην πλατφόρμα τους, και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να συμμετέχεις στα private sales διάφορων projects που κάνουν launchpad μέσα στην πλατφόρμα. Και η τιμή του token του CDFi έχει επανέλθει τις τελευταίες εβδομάδες, είναι γύρω στο 150 με 200% πάνω, και αυτό έχει τις προοπτικές του γενικώς σαν ένα project με το ecosystem του, με το τι προσφέρει, αλλά μπορείς να δεις είτε αυτό είτε τα GameFi projects τα οποία είναι μέσα στο launchpad του CDFi. Όπως βλέπεις εδώ στην εικόνα, ήδη για παράδειγμα έχουν ένα project στο launchpad, το Farkana, και μπορείς να δεις επίσης και άλλα projects τα οποία είναι να έρθουν στο μέλλον και μπορείς να τα κάνεις έρευνα, να τα μελετήσεις προτού είναι διαθέσιμα για αγορά και μετά να αποφασίσεις για το αν θα αγοράσεις και ποιο κτλ. Και νούμερο 4, το Alien Worlds. Αυτό πήγε πολύ καλά στο τελευταίο bull run κύκλο, έκανε μια τεράστια πτώση στο bear market και τώρα επανέρχεται και αυτό. Γενικώς είναι ένα τεράστιο game και με καλά γραφικά και με ωραία και διασκεδαστικά παιχνίδια στην πλατφόρμα. Τεράστιο community με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που είναι πίσω από αυτό το project. Το ecosystem του έχει ενδιαφέρον και συνεχώς αναπτύσσεται, συνεργασίες, και λόγω της μεγάλης του διόρθωσης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι και μια καλή ευκαιρία ταυτόχρονα, γιατί το token του είναι αρκετά χαμηλά αυτή τη στιγμή, από τα 72 cent στα 2 cent και κεφαλαιοποίηση στα 75 εκατομμύρια. Και βλέποντας το ecosystem του και ό,τι έχουν φτιάξει μέχρι στιγμής, θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα project το οποίο έχει καλές προοπτικές, αλλά θυμάσαι πάντα ότι και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ένα ρίσκο. Δεν υπάρχει κάποια εξασφάλιση. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το χάος που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα τόσα εκατοντάδες projects στην αγορά, θεωρώ ότι αυτά είναι τα 5 καλύτερα που έχουμε δει, εγώ τουλάχιστον, και θεωρώ ότι έχουν καλές προοπτικές. Φυσικά υπάρχουν και άλλα τόσα καλά projects όπως το Beam και διάφορα άλλα που έχουν καλές προοπτικές, αλλά αυτές είναι οι δικές μου επιλογές λοιπόν όσον αφορά τα games. Και νούμερο 5 και τελευταίο, το GameSwift, το οποίο έκανα βίντεο πριν από λίγες ημέρες. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλά projects με πολύ χαμηλή κεφαλαιοποίηση αυτή τη στιγμή. Το ecosystem του είναι αρκετά καλά, μπορεί να κερδίσει κάποιος με airdrops απλώς έχοντας το token αυτό και κάνοντας staking στην πλατφόρμα τους, και να κερδίσει έτσι από όλα τα games τα οποία θα γίνουν launch μέσα στην πλατφόρμα τους. Δεν θα πω πολλά για το GameSwift γιατί το έχω καλύψει ήδη με περισσότερες λεπτομέρειες, οπότε αν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο, δες το για να έχεις μια κατανόηση, και θεωρώ ότι είναι ένα από τα top 5 games όσον αφορά τις καλές προοπτικές για σημαντική απόδοση σε αυτό το bull run κύκλο. Αυτά λοιπόν ήθελα να μοιραστώ μαζί σου σε αυτό το βίντεο. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία, γράψε μου κάτω στα σχόλια, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα. Αν έχεις να προτείνεις οποιοδήποτε game το οποίο αξίζει να το μελετήσω, γράψε κάτω στα σχόλια να το δουν επίσης και οι υπόλοιποι. Μείνε συντονισμένος στο cryptonea.gr, δες και την ακαδημία μας και τα μοναδικά μαθήματα που έχουμε εκεί για να αποκτήσεις πρόσβαση και στο Discord group μας, και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.